την αίθουσα δεν υπάρχουν εχθροί. Οι εχθροί της Κεφαλονιάς και οι εχθροί του Δήμου είναι έξω από αυτήν την αίθουσα. Άρα, για όσους αναφέρθηκαν σε δύο πολιτικές και σε δύο τάσεις μέσα σε αυτήν την αίθουσα, εμείς βάζουμε τη δική μας διάσταση και τη δική μας φραγίδα. Και λέμε πράγματι, υπάρχουν δύο τάσεις στο παρόν συμβούλιο. Η μία τάση είναι αυτή που βλέπει τους εχθρούς μέσα στην Κεφαλονιά και η άλλη τάση που τους βλέπει απ' έξω. Εμείς η δική μας παράταξη έχει αποφασίσει συμπολίτευση και αντιπολίτευση, πλειοψηφία και μειοψηφία, να πορευτούμε προκειμένου να πολεμήσουμε τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται έξω από το νησί. Και μεγάλα ζητήματα είναι οι χρηματοδοτήσεις που δυστυχώς λόγω συγκυριών έχουν αρχίσει να χάνονται. Τα μεγάλα ζητήματα είναι οι τουριστικοί προορισμοί που είναι ανταγωνιστές του νησιού μας, προκειμένου να αυξήσουμε το ακαθάριστο προϊόν του τόπου μας. Η δική μας εχθρή είναι η γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους, προκειμένου να προχωρήσουμε ζητήματα που αφορούν το Δήμο και την κοινωνία μας. Η δική μας εχθρή είναι εκεί όπου κρίνονται τα κορυφαία ζητήματα του νησιού. Και αυτή η παράταξη της ισχυρής Κεφαλονιάς έχει αποδείξει στο παρελθόν δια του δημάρχου της, πρώην και σημερινού, ότι έχει τη δύναμη αυτό το όνομα της ισχυρής Κεφαλονιάς να το μετουσιώνει σε πράξη και στα κέντρα αποφάσεων να μπορεί να διεκδικεί και να παίρνει αυτά που της ανήκουν. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε είναι στην πρόθεσή μας να απαντήσουμε στις ομιλίες των συναδέλφων, πλην όμως θα πούμε δύο λόγια, γιατί επειδή αυτά που λέμε σήμερα γράφονται, ακούγονται και κρίνονται, θα πρέπει να δείχνουν μια απάντηση. Κύριε Παρίσι, τεχνιέντος, ξεχάσατε να πείτε ότι στο νησί δεν είναι μόνο τα μπαλώματα του λιμανιού. Έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο του λιμανιού με 6 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει ανάδοχος συμπατριώτης μας. Έχει ήδη δημοπρατηθεί το οδικό δίκτυο της Παντικής με άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ και ήδη υπάρχει ανάδοχος. Έχει ήδη δημοκρατηθεί ο οδικός άξονας Λιψούρη-Αργοστόλη και υπάρχει ήδη ανάδοχος. Έχουν ήδη έρθει όλες οι αίθουσες των σχολείων και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν σε χρόνο ρεκόρ. Έχουν ήδη σχεδόν αποζημιωθεί το 70-80% των πηγέντων. Αυτά κύριε Παρίσι τα λέω. Όχι για να σας κάνω αντίλογο. Αλλά καλό θα είναι να μην συνυπερνόμαστε από τη διάθεση της αντιπολίτευσης και να πληροφορούμε την κοινωνία λάθος. Να τα λέτε όλα. Εκεί που έχουμε έλλειμμα, εμείς έχουμε την παλικαριά, να το αναγνωρίσουμε. Και έχουμε και την παλικαριά να υιοθετήσουμε ως πολιτική μας την άλλη άποψη. Και μια και αναφέρομαι σε αυτό, να πω το εξής. Βεβαίως, και συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο κ. Καλαφάτης, τιμάει και το Δημοτικό μας Συμβούλιο η παρουσία του κ. Παρόδο, ένας έμπειρος άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, τιμάει με την παρουσία του Συμβουλίου μας και είπε μια πολύ σοφή κουβέντα. Θα αντιπολιτευτούμε εκεί που πρέπει και θα συμπορευτούμε εκεί που πρέπει. Και εμείς τον ευχαριστούμε για αυτή τη φράση. Αρκεί να μην μπερδεύουμε το εξής. Ότι αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός, αυτή η δημοκρατία που έχει αυτή η πατρίδα, έχει κάποιους κανόνες. Και βεβαίως τους αναγνώρισε ο κ. Καλαφάτης κανόνες και οφείλουμε όλοι να τους αναγνωρίσουμε. Στις δημοκρατίες υπάρχουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Εμείς θέλουμε τον έλεγχο από εσάς. Ποιον έλεγχο όμως, όχι της σκοπιμότητας, ούτε της νομιμότητας. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν κανόνες στην ελληνική δημοκρατία και υπάρχουν ελεκτικά όργανα για την νομιμότητα των πράξεων της Δημοτικής Αρχής. Και σας καλούμε να τα ενεργοποιήσετε. Να τα ενεργοποιήσετε και να απευθυνθείτε σε αυτά, αν νομίζετε, σε κάθε φάση της δικής μας διαχείρισης, ότι πράττουμε άνομες πράξεις. Άρα η νομιμότητα αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους και της πολιτείας. Όσο αφορά τη σκοπιμότητα, αφορά εμάς. Δεν δεχόμαστε έργο σκοπιμότητας. Και δεν δεχόμαστε έργο σκοπιμότητας, γιατί οι πράξεις μας θα είναι στη λογική της υλοποίησης του προεκλογικού μας προγράμματος, των δεσμεύσεών μας απέναντι στην τοπική κοινωνία και η σκοπιμότητα των αποφάσεων μας θα υπηρετούν αυτό και μόνο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά
τα λεγόμενα περί αποκλεισμού και φήμωσης. Πρέπει να το τελειώσουμε αυτό οριστικά. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να φημώσουμε κανέναν. Είμαστε και νιώθουμε μετά από αυτή την οπή και ισχυρότατη λαϊκή εντολή, αλλά και λόγω της δικής μας υπόσταση καθενός εκ των 25 συμβούλων της πλειοψηφίας, τόσο δυνατή να αντιμετωπίσουμε στον αντίλογο τον οποιοδήποτε και το οτιδήποτε. Γιατί πιστεύουμε σε αυτά που πράττουμε, γιατί πιστεύουμε σε αυτά που έχουμε πρόταση να υλοποιήσουμε. Κατά συνέπεια, η επίθεση για συνέλευση που κάνουμε σήμερα είναι πραγματική, είναι ουσιαστική, είναι αληθινή. Θέλουμε τη συνέλευση, γιατί όπως είπα στην αρχή, οι εχθροί βρίσκονται έξω από αυτήν την πόρτα. Αν κάποιοι πιστεύουν όμως ότι αυτή η συνέλευση, αυτός ο διάλογος, αυτή η δημοτική περίοδος θα γίνει γήπεδο και αρένα προκειμένου είτε να φεδροποιήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε να πάνε πίσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, είτε να πολυσιεργήσει η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου μας, αυτοί νομίζω ότι πλανώνται. Πλανώνται γιατί έχουμε πάρει μια απόφαση. Ναι στη δημοκρατία, ναι στις διαδικασίες, ναι στο σεβασμό του κανονισμού, ναι στην υλοποίηση της λαϊκής εντολής. Ότι κάποιοι διοικούν και κάποιοι ελέγχουν. Αν αυτοί που διοικούν έχουν και τη συνένεση της αντιπολίτευσης, της μειοψηφίας, η μέρος αυτής, τότε έχουμε πετύχει ως κοινωνία ένα πολύ, πολύ μεγάλο και ισχυρό βήμα μπροστά. Εμείς θα κάνουμε πράξη αυτό που λέμε σε κάθε φάση του Δημοτικού Συμβουλίου και σας καλούμε και εσάς να διώξουμε τους κακούς μας σε αυτούς, να διώξουμε αυτά που μας χωρίζουν έξω από την πόρτα της αίθουσας αυτής και να κρατήσουμε μέσα αυτήν αυτά που μας ενώνουν. Η κοινωνία έχει μία απέτηση να της δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο και να της αποδείξουμε ότι ήταν σοφή που έστειλε αυτούς τους 41 ανθρώπους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οφείλουμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Εμείς έτσι θα πορευτούμε και ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Δεν κάνουμε, κύριε Μιχαλάτε, δεν κάνουμε. Ο καθένας είπε, δεν ρώτησα εγώ κανέναν. Είπατε για το πρώτα συνέλευση και μια ερώτηση, μια απλή ερώτηση. Να το ολοκληρώσουμε όμως τη διαδικασία αυτή τη φάση με αυτή την ερώτηση. Μια απλή ερώτηση. Αφού θέλει η Δημοτική Αρχή συνέλευση και δεν απαντάει σε ερωτήματα που έχει βάλει η παράταξή μας από τις αρχές Ιουνίου, να δοθούν στη δημοσιότητα ποιοι έχουν βοηθήσει το νησί και ποιοι έχουν πάρει βοήθεια. Μόλις ξεκινήσει, κύριε Μιχαλάτη, η κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έχετε τη δυνατότητα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή και στον δήμαρχο να απευθύνετε την ερώτησή σας και να απαντηθεί όσο προβλέπεται από τον κανονισμό. Τώρα δεν θα ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση σε μια ειδική συνεδρίαση. Όχι επειδή δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε, επαναλαμβάνω, επειδή δεν προβλέπεται. Λοιπόν, στη συνεδρίαση αυτή ορίζω η ειδική γραμματέα.